Κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαστε εδώ για να σας μιλήσουμε φυσικά για τον Πλάτωνα. Αλλά ποιον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας έχει, είναι πολύ επίπεδος. Σήμερα θα κάνουμε μια τομή και θα μιλήσουμε για τον Πλάτωνα, τον μαθηματικό. Διότι ο Πλάτων ή το μαθηματικός και μάλιστα ή το όριο μεταξύ μαθηματικής επιστήμης και φιλοσοφίας. Δεν ήταν ούτε φιλόσοφος μόνο, ούτε μαθηματικός μόνο τα συγκέραζε και τα δύο. Και ποια πιο καλύτερη για να μας τα αναλύσει όλα αυτά η αγαπημένη μας καθηγήτρια η Μαρία Τζάνη. Μαρία μου, πάλι μαζί. Πάλι μαζί. Ε, και αυτή τη φορά θα μιλήσουν όπως πολύ σωστά είπες για τον Πλάτωνα και την συμβολή του στην μαθηματική επιστήμη που είναι ο μόνος τρόπος να κατανοούμε η φυσική μας, η αστροφυσική, η πυρηνική φυσική, όλοι να κατανοούν την ε, ουσία, δηλαδή το είναι, ε, και τις ε, λειτουργίες του πραγματικού κόσμου, και να τον διακρίνουν από τον φαινομενικό κόσμο. Και έχουμε πει βέβαια όταν κάναμε για την επιστήμη στην αρχαία Ελλάδα ότι οι πρόγονοι γνώριζαν αυτό που είναι η τελευταία λέξη της επιστήμης σήμερα, ότι τα πάντα είναι φαινόμενα και ότι με την επιστήμη και τη φιλοσοφία προσπαθούμε και όταν μιλάμε για επιστήμη μιλάμε για μαθηματικά, προσπαθούμε να βρούμε την φύση του όντως ως όντως εστί. Αυτό το δεύτερο όντω στη γενική του είναι, που το, το, ακούμε ω όντω εστί, είναι επίρρημα. Είναι με, με όπω πράγματι είναι ο, το ο, ο κόσμο, τα πάντα. Και έχει, έχει σημασία αυτή η διαφορά, διότι πολλοί νομίζουν ότι τα μαθηματικά, με τα μαθηματικά δεν μπορεί να φιλοσοφήσει και οι περισσότεροι νομίζουν ότι ο Πλάτωνε ήταν απλώ ένα φιλόσοφο το απλό με ομέγα πάλι έτσι. Ε, ενώ δεν είναι ούτε το ένα σωστό ούτε το άλλο σωστό. Ε, κοίταξε, δεν μπορεί να υπάρξει φιλοσοφία χωρίς μαθηματικά και οι μεγάλες ανακαλύψεις των μαθηματικών, όλοι οι μεγάλοι αυτοί μαθηματικοί είναι και φυσικοί είναι φιλόσοφοι. Φιλόσοφοι. Να μου πεις, θέλω να και μου Και πεις... έχουν γράψει και έργα φιλοσοφικά, ένα παράδειγμα, ας πούμε ο Χάιζεμπεργκ, έτσι, ε, φυσική και φιλοσοφία, ένα παράδειγμα. Θέλω να μου πεις για τις τρεις μορφές της φιλοσοφίας, τις τρεις δρόμους που υπάρχουν σήμερα, τις τρεις τάσεις που εξηγεί και χωρίζει σήμερα τη ναι. σημερινή επιστήμη, τη φιλοσοφία. Ναι. Ε, πρέπει πρώτα να δούμε γιατί βασικά υπάρχουν τρεις φιλοσοφικές, σχολές ε, θα τη λέγαμε, ναι, κατά σχολές κατά. ας πούμε. Ε, πρέπει πρώτα να πούμε τι είναι τα μαθηματικά. Ναι. Ε, για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε αυτό. Τα μαθηματικά είναι έννοιες. Οι αριθμοί είναι έννοιες. Δεν, δεν ξέρουμε τι είναι. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάριν πω ε, η τριαδικότητα ας πούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες ε, ισχύει η τριαδικότητα γιατί, γιατί οι νικητές ενός ε, αθληματός ενός αγωνίσματος ε, είναι τρεις παίρνουν τρία βραβεία το τρία όμως τι είναι τι είναι ε, λέμε η ε, κοκκινότητα ήξερα εγώ η το, το πράσινο. Ε, α, αυτή η αίσθηση του πρασίνου. Ε, ξέρουμε ότι εκεί πρέπει να υπάρχουν φυτά ή να είναι ένα τείχο έτσι. Όμω ε, το πράσινο. είναι χρώμα, είναι συχνότητα, είναι αριθμό. Έτσι, έτσι. Μπράβο. Είναι μπράβο. ένα συγκεκριμένο αριθμό που, δια... που διαβάζει το μάτι. Το είπε, το είπε, το είπε. Που αποκωδικοποιεί ναι. ο εγκέφαλο την ώρα που προσλαμβάνει. Έτσι, τη συχνότητα. Τη συχνότητα, το μάτι. Ή έχουμε έναν τέτοιο εγκέφαλο. Ε, επομένως, τα μαθηματικά είναι έννοιες. Ε, είναι, αν θέλεις, εξειδανικεύσεις νοητικές ε, που γίνονται από τους μαθηματικούς. Mm. Δεν υπάρχουν οι αριθμοί. Βεβαίως και υπάρχουν οι αριθμοί. Αλλά τους ανακαλύπτουμε <laughs> και μας βοηθάνε οι ίδιοι να διεισδύσουμε βαθύτερα στον κόσμο τους. Ε, ένας από τους μεγάλους συγχρόνους μας μαθηματικούς, ο Πεν Ρόουζ, θέτει ένα ερώτημα. Λέει, μήπως πρόκειται... Ε, για κάτι άλλο πέρα από αυτό που δημιουργεί ο ανθρώπινος νους. Γιατί ε, φαίνεται ότι οι μαθηματικές έννοιες έχουν μια δική τους ύπαρξη ε, που αυτή η ύπαρξη υπάρχει βέβαια, είναι και λειτουργεί ε, Πέρα, πέρα από τις νοητικές αναζητήσεις ε, που μπορεί να κάνει ο μαθηματικός. Επομένως, επομένως λέει, πρέπει να είναι κάτι έξω, έξω από την νοητική μας συνθήκη, στήληψη, ναι. ε, να μπορεί ο νους να την προσεγγίσει και οδηγείται η σκέψη μας ε, προς μια αλήθεια που είναι εξωτερική και που ξέρουμε πια σήμερα ότι την προσεγγίζουμε αυτή την αλήθεια μόνο με τα μαθηματικά. Μόνο με Επίσης γνωρίζουμε ότι στις μεγάλες μαθηματικές ανακαλύψεις, οι μεγάλες δηλαδή ιδέες οι μαθηματικές, οι οποίες θα γίνουν θεωρήματα, θα γίνουν θεωρίες, θα πούμε τι, πότε είναι θεώρημα κάτι και θεωρία ε, και πότε είναι η κασία ή οτιδήποτε άλλο. Ε, αυτές ότα, όταν, έχουν, όταν έχουν ε, μια ε, ...αλήθεια ε, και μια ομορφιά είναι πολύ σημαντικό. Ε, η αλήθεια στα μαθηματικά πηγαίνει μαζί με την ομορφιά. Ε, έχουν δηλαδή μια βαθιά ομορφιά ε, αυτές οι θεμελιακές ιδέες που ε, συλλαμβάνουμε. Ε, τότε, τότε ε, είμαστε σίγουροι, είναι σίγουροι οι μεγάλοι μαθηματικοί, οι, οι δημιουργοί τους, είναι, ε, οι ανακαλύπτοντες μάλλον, ε, είναι σίγουροι ότι ε, ανήκουν στην πλατωνική ε, θέαση Φιλοσοφία, των σκέψη, μαθηματικών, ναι. στον μαθηματικό πλατωνισμό όπως λέμε. Και με αυτόν τον τρόπο ε, μπορώ να σου πω τώρα ε, για αυτό που με ρώτησε. Υπάρχουν πράγματι τρει ε, ε, θεωρίε στην φιλοσοφία των μαθηματικών. Υπάρχει λοιπόν ο φορμαλισμός ε, που βασικά ήταν με τον Χίλμπερτ που δημιουργήθηκε. Ο πλατωνισμό που είτε και ο ινδουισιονισμός που σημαίνει κάτι σαν, σαν μια ενόραση. Διαστητική έτσι μια, από μια ενόραση ξέρω εγώ. Φτιάξανε τον ινδουισιονισμό ε, γιατί δεν θέλανε να πατήσουν πάνω στον Πλάτωνα, αλλά τους ξεπέρασε ε, η κβαντική θεωρία και η ε, δεν Επανέφερε τον Πλάτωνα κατά κράτος. Ε, τι είπε ο Πλάτωνας όμως για τα μαθηματικά ε, και στα μεγάλα έργα του κυρίως στην ε, πολιτεία. Στην πολιτεία. Ε, ο Πλάτωνας λοιπόν είπε ότι ε, τα μαθηματικά είναι οι βαθύτερες μαθηματικές έννοιες που αυτές οι έννοιες είναι ιδέες. Είναι ιδέες. Έχουν δική τους οντότητα και δημιουργούν και απειροσύνολα. Αυτές οι ιδέες έχουν μία, ε, όπως τη δίνει ο Πλάτωνας, έτσι ἐθέρια ε, δηλαδή κάτι που δεν μπορούμε να την προσεγγίσουμε άμεσα. Ε, ε αιώνια ύπαρξη ε, προϋπάρχουν, έπονται από μας από την εμάς ε, και ταυτόχρονα έχουν μια και τη μοναδικότητα αλλά και παγκοσμιότητα. Είναι συμπαντικές. Είναι παντού ιδέες και έννοιες. Ισχύουν και είναι παντού. Τώρα αυτό το... Ε, α, α, όλο αυτό το, το... που ανακαλύπτουμε ή δημιουργούμε ε, με τα μαθηματικά ε, στην ουσία το κάνουμε γιατί μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον πραγματικό κόσμο ε, της... Ε, ιδιότητε του, ε, τι λειτουργίε του, τις ε, σχέσει του, τι συνάφειέ του ε, και ε, με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε και τη ζωή μας αλλά και να καταλάβουμε ε, και τι είμαστε κι εμείς. Γιατί βέβαια η επιστήμη γνωρίζει σήμερα ότι τα πάντα, και όταν λέω τα πάντα, τα πάντα, ε, από το βράχο, τη θάλασσα, το ποτάμι, το ναέρα, εμένα, το, το ποτήρι, ε, το τραπέζι, τη μηχανή που μας παίρνει. Ε, τα πάντα είμαστε κατασκευασμένοι από το ίδιο υλικό, την ίδια ουσία. Ε, γιατί έχουμε διαφορετικές ιδιότητες. Η επιστήμη λέει ότι ενώ το υλικό είναι το ίδιο, ο τρόπος που δομούνται οι ατομικοί πυρήνε ε, στο χώρο, δηλαδή οι σχηματισμοί που παίρνουν, δίνει τις διαφορετικές ιδιότητες. Και εδώ έρχεται η γεωμετρία και το σχήμα που κάνει ε, τη διαφορά δε, 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 και αποδεικνύεται βεβαίως. γιατί είναι σημαντικό. Και πέρα σημαντική. από όλα αυτά και τα λοιπά. Ε, Είχαμε δώσει όταν κάναμε για την επιστήμη στην αρχαία Ελλάδα, το παράδειγμα με τον Άνθρακα και το mm -hmm. διαμάντι και άλλα πράγματα. Αλλά αυτό που θέλω τώρα εγώ να πω είναι ότι ε, όταν λέμε πως οι μαθηματικές έννοιες είναι ιδέες και έχουν, ζουν σε έναν δικό τους κόσμο ε, και μπορούμε να τις προσεγγίσουμε με το νου μας... Ε, και τις ανακαλύπτουμε τις πιο βαθιές και μεγάλες που συμβαίνει να έχουν και μία ομορφιά. Αυτό το... Μάλιστα οι μαθηματικοί οι συνάδελφοί μου μου λέγανε όταν κάνανε κανένα συνέδριο για τη διδακτική των μαθηματικών και με καλούσανε, μου λέγανε ότι όταν είναι μια εξίσωση πιστεύουμε ότι θα είναι σωστή ανάλογα με την ομορφιά, την αρμονία που περιλαμβάνει. Ε, και βέβαια ε, ο Πλάτωνας ξέρει τι είπε ο Ηράκλητος και οι λοιποι, και οι υπόλοιποι, τα έχουμε πει αυτά, ότι ε, στη φύση υπάρχει μια φανερή και μια κρυμμένη αρμονία και η κρυμμένη αρμονία είναι καλύστη, είναι πολύ καλύτερη, ε, είναι σε υπέρτατο βαθμό από τη φανερή. Ε, τώρα, ε, αν αναρωτηθεί κανείς τι πάει πει εθερική κατάσταση, να ρωτήσω κάτι. Τι λέμε για τα υποσωματίδια, από τα οποία αποτελούμαστε. Κανείς δεν τον θυζητεί πια αυτό σήμερα. Μπορούμε να τα δούμε. Είναι λέει σαν συννεφάκια, σαν κυματάκια. Ε, μερικές φορές παίρνουν και μια... υλοποιούνται σε ένα πολύ πολύ ε, μικρό, αόρατο σχεδόν, για να ξαναγίνουν πάλι κυματάκια και τέτοια αυτό δεν είναι ένα νεφελοειδές εθερικό, εθερικό ναι. πράγμα, μάλιστα. Ε, με τα μαθηματικά όμως τα βρίσκουμε και βέβαια γιατί ο νους γιατί εμείς είμαστε μέτοχοι ουσία του Το πραγματικού θυματος. κόσμου, δηλαδή είμαστε και εμείς από υποσωματίδια, κατασκευασμένη. Mm -hmm. ε, και ως τέτοιοι, εφόσον τα μαθηματικά είναι ο τρόπος που ο πραγματικός κόσμος εκδηλώνεται και μας βοηθάει μάλιστα και στις τρι, τρεις διαστάσεις που εμείς βιώνουμε, να μπορούμε να έχουμε κατανόηση της λειτουργίας και εκεί. Και εκεί. Γιατί, γιατί αφού είμαστε από το ίδιο υλικό ο νους μας μπορεί και ως μέτοχη ουσία αυτού που είναι η φύση πραγματική, δηλαδή του νοός της φύσεως, έτσι, της, ε, όπως θα πει η κβαντομηχανική της ε, ε, φυσικής, της πραγματικής, Συνειδητότητα από την οποία αποτελείται το σύμπαν και ξέρουμε ότι τα υποσωματίδια έχουν και την πληροφορία και την γνώση και βαθμό ελευθερίας και και και. Ε, μάλιστα ε, ο Αϊνστάιν σε μια του επιστολή ε, προς έναν από τους συναδέλφους του εκεί ε, αναρωτιέται εάν ο Θεός που πιστεύει ότι έφτιαξε τον κόσμο ε, οι Έλληνες δεν το πίστευαν αυτό ε, αναρωτιέται εάν ο Θεός ε, είχε περιθώρια ελευθερίας αφού έπρεπε να δημιουργήσει τον κόσμο έτσι ώστε να επιλέξει την πιο απλούστερη σχέση και αναλογία. Ε, η αλήθεια είναι απλούστατη. Ε, το λέω όπως ας πούμε θα το έλεγε και ο Ινστάιν φιλοσοφώντα, ο Ινστάιν μπορεί να το λέει με μια εξίσωση. Αλλά και ο Ινστάιν είπε αν είχε ελευθερία ο Θεός να τον φτιάξει κάπως αλλιώς τον κόσμο, αφού έπρεπε να γίνει έτσι. Έτσι, σωστά. Εδώ... Αυτή λοιπόν η τελεολογία Γιώργο μου, τελεολογία σημαίνει σκοπιμότητα το ου ένεκα, αποδεικνύεται μέσα από τα μαθηματικά. Και γι' αυτό μπορούμε, επειδή έχουμε αυτό το νου που είπες που μετέχει του σύμπαντος και γνωρίζει τα πάντα ο νους μας, μπορούμε και εννοούμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Μπορούμε και ακούμε μια νότα, ακόμα και αν δεν παιχτεί αυτή η νότα, Α, αν κάποιος παίξει μια αρμονία και μια νότα δεν πατήσει καλά, την ακούμε διότι τη γνωρίζουμε πώς τη γνωρίζουμε. Ε, αυτό τώρα πια είναι μια. Τώρα, άλλη. τώρα θα το πούμε αυτό. Θα το πούμε, θα το πούμε. Ο παππού ο Πλάτωνας μα τα λέει αυτά. Μα τα λέει αυτά. Ε, οι μεγάλε μα λένε αυτοί από του μαθηματικού του μεγάλου που ασχολούνται με την υπολογισμότητα. Δηλαδή το να, υπολογι... να κάνουν του υπολογισμού και να ξέρουν ποιο είναι σωστό και ποιο είναι αληθινός. Αυτός για να είναι αληθινός πρέπει να είναι και όμορφος, mm -hmm. έτσι, να έχει αρμονία. Και το ξέρουμε και από τα, τη μουσική αυτά και έτσι, τα λοιπά έτσι. όλα. Η μουσική μαθηματικά είναι. Ακριβώς. Να.

χεράκια σου έφτιαξε τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Ήρθε η μαμά σου. Όχι. Η θεία σου. Όχι. Η κουμπάρα σου. Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου. Χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκη με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου. Βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζετε μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου. Πίτε άλλη εποχή. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ το ξέρουμε αυτό πια από τον και η γλυπτική παππού, και τα, τα, πάντα, και η ζωγραφική, τα πάντα τα πάντα τα πάντα, χώρος, πάντα. Το μα το σώμα μας το σώμα, το σώμα μας τα άνθη, τα κελίφι από τα οκέλφα, οι σπήρες του διαστήματος υπάκουνε στον λεγόμενο χρυσό αριθμό το φι δηλαδή το ένα την αναλογία ένα συν ρίζα του 5 και όλο αυτό δια δύο ίσον Φ. απλά και βλέπεις και εκεί αυτούς τους αριθμούς δεν μπορούμε να τους προσδιορίσουμε. Τους λέμε με γράμματα. Έτσι. Τώρα, όπως και τα υποσωματίδια δεν μπορούμε. Μας το είπε και ο παππούς ο Παρμενίδης αυτό. Δεν... Ε, έτσι λοιπόν σήμερα η σοβαρή μαθηματική και η κβαντομηχανική και Ουσιαστικά ε, πατάνε στον από τη στιγμή μάλιστα που ο Γκέτελ, ε, ο αστριακό, αυτός αν με... δεν με πατάει η μνήμη μου, ε, που ε, στην ουσία αντέκρουσε πολύ επιτυχημένα τον φορμαλισμό του Χίλμπερτ, ε, αυτός κατά δήλωσή του είναι πλατωνιστής Πλάτων. καθαρό έμας, έτσι. Λοιπόν, Αυτά τα αντικείμενα λοιπόν που, με τα οποία ασχολούνται οι μαθηματικοί είναι ιδέες οι οποίες εκφράζονται με έννοιες. Μας λέει ο Πλάτωνας και αυτό το πράγμα κάνουν και οι μεγάλοι μαθηματικοί. Τώρα, αυτές τις έννοιες μπορούμε να τις προσεγγίσουμε μέσω της νοήσεως. Έχουμε όμως και τις αισθήσει μας στον τρισδιάστατο κόσμο που υπάρχουμε και μπορούμε και εκεί Πάλι χρησιμοποιώντας μαθηματικά πιο γήινα αν θέλεις, πιο πολύ στη δικιά μας την ε, διάσταση, ε, να έχουμε και εκεί αποτελέσματα περίφημα. Τα μαθηματικά, η φύση ε, μας νοιάζεται και μας δίνει για τον τρισδιάστατο κόσμο μας πραγματικές λύσεις που γίνονται εφαρμογές έτσι, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Παρόλα αυτά, από τη στιγμή που εμείς θέλουμε να μάθουμε πως πράγματι είναι ο κόσμος, τότε το μόνο που απαιτεί η φύση είναι να τη ρωτήσουμε με σωστό τρόπο, δηλαδή με τα σωστά μαθηματικά. Και αφού πρώτα μας έρθει μια ιδέα. Κοίταξε να δεις πώς το κάνουν αυτό η μαθηματική ε, γιατί ε, η μαθηματική που γιατί ουσιαστικά ο Πλάτωνας είναι στην πράξη αυτό που λέει αυτό λέει ο Πλάτωνας ε, ε, εμείς οι δύο είμαστε μαθηματικοί ερευνητές stop εγώ λοιπόν έχω μια ικασία Έχω μία ιδέα, μου κατεβαίνει μία ιδέα ή βλέπω μία ιδέα, τη βλέπω. Όπως ο μουσικός θα πει, ακούω τη μουσική μετά τη γράφει. Για να την κοινωνήσω μαζί σου, θα πρέπει να στην πω με μαθηματικά, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να σου δώσω ε, την ιδέα μου. Να σου την κάνω κατανοητή. Από τη στιγμή ε, που θα γίνει κατανοητή αυτή η ιδέα τότε θα μου πεις το λένε και μεταξύ τους το βλέπω. Γιατί? Γιατί υπάρχει η ιδιαιτήρια του οράν εσωτερικά εξού και θεωρία είναι από, είναι μία θέση που τη βλέπω αλλά θα δούμε ε, και Μα... το θεώρημα επίσης δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο που ο λαός μας όταν θέλει να πει καταλαβαίνω κάτι το λέει απλά ως την άκουσα το μυρίζομαι το βλέπω. Χρησιμοποιεί δηλαδή ε, ρήματα που παραπέμπουν σε συχνότητε. Το οσμίζομαι. Ναι. Το οσμίζομαι. Τι είναι η οσμή. Και η οσμή είναι το ίδιο πράγμα. Είναι μια συχνότητα. Ναι, 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 είναι. Ναι, 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 ναι. Άρα λοιπόν ο λαό καταλαβαίνει ότι μέσα από τη συχνότητα, δηλαδή μέσα από τον αριθμό, μπορεί και αντιλαμβάνεται. Και έχοντα σωστό αριθμό, Έχι. σωστή πληροφορία, καταλαβαίνει και ακριβώ περί τίνο πρόκειται. Έτσι. Ε, στο περίφημο βιβλίο του ο νέο αυτοκράτορα ο Rose, ε, που συμβολοποιεί και βάζει τα ερωτήματα για την ε, υψηλή τεχνολογία, που κάποιοι λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ε, θα είναι καλύτερη και θα αντικαταστήσει την νοημοσύνη την ανθρώπινη. Ε, το ερώτημα είναι ότι υπάρχουν αλγόριθμοι, ε, που μπορούν να περιγράψουν φυσικές διαδικασίες αλλά όχι την νόηση. Ε, πρέπει πρώτα να βρούμε τέτοιον αλγόριθμο. Και από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι υπάρχουν μαθηματικές ανακαλύψεις μεγάλες, μεγάλες ιδέες, οι οποίες δεν είναι αλγοριθμικές. Επομένως πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι λέμε, εκτός και αν θέλουμε να υποβαθμίσουμε ε, τον. Το και πρέπει είμαστε. βέβαια να βρούμε και τα όρια τη ηθική, βέβαια σε όλο ναι. αυτό το πράγμα. Πέρα έτσι. από αυτό, μιλάμε για υποβάθμιση. Μάλλον για υποβάθμιση. Λοιπόν, μακάρι να μπορούσε να γίνει, αλλά δεν ξέρω τι θα είναι. Λοιπόν, ε, η μαθηματική, λοιπόν, πρέπει, είπαμε, να, να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε, ότι ε, πρέπει να κατανοήσω την ιδέα. Η πλατωνική ιδέα η έννοια του αριθμού ε, υπάρχει, είναι κόσμος ξεχωριστός και υπάρχει πριν από μας μαζί με μας μετά από μας με οτιδήποτε. Λοιπόν, πρέπει να συλλάβει την ιδέα και τότε το έχει κατανοήσει. Ε, τι γίνεται τώρα εδώ. Από τη στιγμή λοιπόν που θα γίνει αυτό και όταν έχουμε μια βαθιά μαθηματική ιδέα να την συλλάβουμε, την ανακαλύπτουμε, όπως λέμε, έτσι. Ε, αυτή συνίσταται από μια... Ε, διεύρυνση δικιά μας, στην περιοχή που την ψάχνουμε. Είναι αυτό που είπαμε, ότι κάνουμε ε, την να οριστεί, ανακάλυψη. Να οριστεί. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Ναι, 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 ναι. Αν δηλαδή συνδυάσουμε τα κατάλληλα έτσι Μαθ, τις κατάλληλες μαθηματικές συν, έννοιες. Συντεταγμένες είναι. Τις κατάλληλες μαθηματικές έννοιες. Έτσι. Ε, και διευρύνουμε την περιοχή που ψάχνουμε γιατί αυτό κάνει αυτή, αυτό κάνει ε, η, η, ...η ιδέα την οποία διερευνούμε, ε, όταν τη διερευνούμε σωστά με τα μαθηματικά, τότε ε, ανακαλύπτουμε ε, αυτό που ζητάμε. Έχουμε, έχουμε δει την απάντηση. Μα Μαρία μου, μην πας μακριά. Για να βρεις ένα νησί όταν πλέει στο χάρτη πρέπει να έχεις γεωγραφικές δεταγμένες. Πρέπει να έχεις κάποια μαθηματικά, κάποιους αριθμούς, προς τα κάπου πας. Γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτο. Ε, αυτό το κάνουμε, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε για μια ε, νοητική διαδικασία, γιατί α, τα, αυτά τα προσεγγίζουμε μόνο με τη νόηση. Λοιπόν, ε, προσεγγίζουμε αυτή την ιδέα που έχουμε, ε, πάμε, την διερευνούμε στο πεδίο τη, αν την ψάξουμε με τα σωστά μαθηματικά, δηλαδή χρησιμοποιήσουμε. Ε, αυτά, αυτά από τα οποία σύγκριται αυτή, ε, τότε είναι πάρα πολύ απλά, θα έρθουμε σε επαφή, θα την προσεγγίσουμε με το νου και θα την ε, ανακαλύψουμε. Τι μας λέει ο παππούς ο Πλάτωνας και τι μας λένε και οι επιστήμονες. Αυτή υπήρχε πάντα ως πληροφορία. Πάντα υπήρχε, ήταν εκεί έπρεπε να την ανακαλύψουμε. Το πι ήταν πάντα εκεί. Έπρεπε κάποιος να το ανακαλύψει. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, το υποσωματίδιο στην μαθηματική του έκφανση, δηλαδή να βρούμε τον μηγαδικό αριθμό, γιατί ε, φτιάχνουν μεταξύ των καθαρών αριθμών ε, και των καθαρών πλατωνικών στερεών που βοήθησαν γι' αυτό και μαθητές του από την Ακαδημία γιατί ο Πλάτωνας έκανε την Ακαδημία γι' αυτό γι' αυτό και έβαλε μη δεις αγεωμέτρητο μέσα ήξερε ότι η φιλοσοφία δεν υπάρχει χωρίς μαθηματικά, τα μαθηματικά τα πρέποντα όμως, έτσι. Λοιπόν ε, ξέρουμε ότι η φύση με αυτά λειτουργεί δηλαδή το τετράγωνο, το εξάεδρο, το τετράεδρο, το τε, εξάεδρο, το οκτάεδρο, το δώδεκάεδρο και το εικοσάεδρο. Τα αντιστοίχησε ο Πλάτωνας με τα άλλα στοιχεία που βλέπουμε στη φύση στον τρισδιάστατο κόσμο μας ε, και για το δωδεκάεδρο, έβαλε το εικοσάεδρο στο είδωρ, για το δωδεκάεδρο είπε ότι από αυτό προσδιορίζει το σύμπαν. Αυτό προσδιορίζει το σύμπαν. Ε, σήμερα μπορεί να τα έχουν εγκαταλείψει αυτά, ε, όχι απολύτως, αλλά ε, έχουν μπει τελείω μέσα και είναι παρασυρμένοι από το μέσα, 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 μέσα. Αλλά αυτά τα καθαρά ε, πολύεδρα, πολύγωνα, το, τα πλατωνικά και η καθαροί αριθμοί, το 0 και 1, ε, χρειάστηκε για να μπορέσουν να βρουν τον μικρό κόσμο. Το ναι. Έπρεπε να μπορέσουν να, να βρουν αριθμούς μεταξύ του 0 και του 1. Ε, και βρήκαν βέβαια τους αρνητικούς αριθμούς, τους μεγαδικούς αριθμούς κτλ. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ενώ τους, τους χρησιμοποίησαν τους αρχικά, σαν βοηθητικούς για να βρούνε λύση, είδανε ότι αυτά είχαν ιδιότητες που δεν τις, δεν είχαν καν υποπτευθεί και που τους άνοιγαν κόσμους και παιδεία και δυνατότητες μαθηματικής προσέγγισης των ιδεών που δεν τις είχαν καν τελείως φανταστεί. Και μιλούν οι μαθηματικοί ότι ήταν κάτι σαν μαγεία. Όμως με αυτά μπορέσαν και κάναν κατάδυση στον μικρό κόσμο και γνωρίζουν, μάθανε και τις θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης, τα πάντα και πορεύεται η ανθρωπότητα. Αλλά και έχουμε και εμείς σήμερα τις εφαρμογές αυτές με όλα τα πράγματα. Και εκφράζουν και ποιότητε, οι αριθμοί. Ποιότητες. Ναι, βέβαια. Φυσικά. Γιατί την ξεχνάμε φυσ... την ποιότητα, την αφήνουμε απ' έξω. φυσικά. Πολλές φορές. Μα φυσικά. Μα φυσικά. Ε, η ποσοτικοποίηση της ποιότητας είναι άλλο πράγμα και η ποιότητα ε, που είναι που λέγεται με τις ιδιότητες και μάλιστα θα ακούσεις κάτι αυτές που είναι ιδιοσημεία έτσι που είναι διάφορα πράγματα που δεν τολμούν να μιλήσουν για ποσότητα εκεί μιλάνε για ποιότητα έτσι. και το κρατάνε και έτσι πρέπει να είναι ε, πρέπει λοιπόν να να καταλάβουμε λέει ο Πλάτωνας ότι ε, την ιδέα την είδαμε και αν μετά την μαθηματικοποιήσουμε την... και την αποδείξουμε, αυτή γίνεται θεώρημα πλέον. Εδώ πάμε στις διαφορές του. Τι είναι θεώρημα, τι είναι η κασία Η κασία είναι μια ιδέα που έχω, όπως είναι η κασία ας πούμε του Ράσελ, ότι να πάρουμε ένα γράμμα, ένα αέρα ας πούμε, ε, συμβολοποιεί ε, ένα σύνο, ε, σύνολα τα οποία έχουν το, το χαρακτηριστικό να μην να μην ανήκουν στον εαυτό τους. Ε, εκεί δημιουργούνται ερωτήματα. Ε, και ο Ράσελ πεζονοιστής, βέβαια, όλοι μεγάλοι είναι πεζονοιστές. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ε, την οικασία ε, δεν την έχουμε αποδείξει ακόμα. Δεν σημαίνει δεν ότι την απορρίπτουμε. Ε, υπάρχει και το παράδοξο. Mm -hmm. ε, το παράδοξο του Ζήνονα και τα λοιπά. Ε, αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε, αλλά μπορεί να μην ισχύει στον τριδιάστατο κόσμο μας. Ε, αλλά δεν μπορούμε ούτε να τα απορρίψουμε ούτε να το ε, αποδείξουμε. Ναι, το λέω αυτό διότι ο επιστήμον καταρχήν δεν πρέπει να απορρίπτει. Έτσι. Ούτε ιδέα, ούτε, έτσι. ούτε έτσι. τη φαντασία ενό τρελού, ούτε τη σκέψη ενό ποιητή. Έτσι, έτσι, έτσι. έτσι, γιατί σήμερα βλέπεις λειτουργούν με στεγανά οι επιστήμονες. Έτσι. Ε, αυτό λοιπόν το πράγμα είναι ότι με το νου λοιπόν ε, δι, πορευόμαστε στην ανακάλυπτη μαθηματική μπαίνουμε στον κόσμο τους και είναι μαγικό. τον κόσμο των ιδεών το κόσμο των όπως ιδεών. το ξέρει λαϊκά γιατί ο γιατί τα μαθηματικά είναι έννοιες οι μαθηματικοί ασχολούνται με, με έννοιες μόνο δεν, δεν υπάρχει αυτό που λένε είναι εξειδανικευμένες καταστάσεις όμως είναι αυτά που μα αυτά μας εμφανίζεται ε, ο κόσμος και ο μικρόκοσμος, και ο δικός μας κόσμος και ο μικρόκοσμος. Ε, και βεβαίως γίνεται και η φιλοσοφική κατανόηση. Γιατί ε, θα σου πω κάτι. Αν ας πούμε εγώ βλέπω τον ήλιο την ώρα που ανατέλει και επειδή έχει ανατείλει 8 λεπτά πριν αλλά το φως του δεν έχει φτάσει την ώρα που εγώ τον βλέπω εκεί, αυτός είναι εκεί. Άρα, υπάρχει ετεροχρονισμός στη συνείδηση. Αυτό ξέρεις που μπορεί να οδηγήσει τη φιλοσοφία. Σε απίστευτα πράγματα κατανόησης. Γιατί, γιατί αν εγώ πω, εγώ νοώ τώρα... και ξέρω ότι αυτός πρέπει να είναι εκεί, αλλά δεν τον βλέπω εκεί. Θα τον δω μετά από 8 λεπτά εκεί που είναι. Δεν τον βλέπω όμως αυτό δεν σημαίνει δεν είναι εκεί, λοιπόν ε, από τη στιγμή λοιπόν που θα πω εγώ νοώ κατανοώ αυτό το πράγμα ε, τότε εγώ ε, έχω έλλειμμα γιατί εγώ πάω εκεί και κατανοώ αυτό το αντικείμενο και εγώ δεν το βλέπω εκεί ε, ναι δεν το βλέπω εκεί η γραμμή σε είναι. αυτόν ναι και εκεί γίνεται μια νέα, τέλος πάντων, γιατί το όλον ε, με πληροφορεί γι' αυτό. <Κι> Μην, δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακουστώ τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου να την φεύγεις, 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 και χάνομαι φεύγεις και εγώ πεθαίνω Με τα χεράκια σου έφτιαξε τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Ήρθε η μαμά σου. Όχι. Η θεία σου. Όχι. Η κουμπάρα σου. Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου. Χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκη. Με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου. Βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζει μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου πίτες άλλης εποχής στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Ε, μόνο που διάφορα πράγματα μας κάνουν να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε με το νου, όπως έλεγε και ο παππούς ο Ηράκλητος, αλλά και ο Σοκράτης όλο το έργο του Πλάτωνα, ουσιαστικά αυτό μα μας αυτό έλεγε. Λέει, αυτό λέει. Έτσι, να έχουμε το νου. Ε, σε εγρήγορση και με το νου σωρά τον... λοιπόν, και νου Και ξέρουμε ότι αυτό υπήρχε, το ανακαλύψαμε. Τώρα, γεννιέται ένα ερώτημα. Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε εμείς οι τρισδιάστατοι άνθρωποι την, ε, ε, την σχέση που έχει ο φυσικός κόσμος ο δικός μας με τον κόσμο των ιδεών με τον κόσμο των ιδεών τον Πλατωνικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και τι λέμε τώρα εκεί. Θα χρησιμοποιήσω αυτό που θεώρησα βρήκα πολύ καλύτερο ε, του Πεν Εξάλλου, ο Πεν Ρόου συνεργαζόταν και με τον Χόκκινγκ και με λοιπόν ε, Και θα διαβάσω από εκεί. Λέει λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει τελικά κάποιο βαθύτερο αίτιο. Δηλαδή, ένα ου ένεκα που λέμε στη φιλοσοφία Οριστοτέλη, το ΟΕΝΕΚΑ. Δηλαδή, αυτό για το οποίο την αιτία του. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει, λέει ο Πενρό, ένα βαθύτερο αίτιο για τη συμφωνία ανάμεσα στα μαθηματικά και στη φυσική. Δηλαδή, ανάμεσα στον πλατωνικό κόσμο και στο φυσικό κόσμο. Με άλλα λόγια, που, ε, πώς ενώνονται και είναι ο δρόμο, ναι. η σκάλα που πάει από το ένα στο άλλο. Ναι, και, στη φυσ... και στο φυσικό κόσμο, όχι. Λέω ότι θα πρέπει να είναι στο όλον, δηλαδή στη συνειδητότητα τη συμπαντική. αυτά πάντα είμαστε από το ίδιο υλικό. Αυτό έχει και γνώση και συνείδηση, και ε, αν θέλεις βαθμό ελευθερίας, βαθμό ελευθερίας, ε, που μπορούμε όταν ε, τα ψάχνουμε όπως πρέπει τα πράγματα και για να ανακαλύψουμε αλήθειες και όχι για να φανούμε ή να κάνουμε άλλα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι στη ματαιοδοξία τους. Λοιπόν, εκεί η φύση θα μας απαντήσει. Θα μας απαντήσει. Να σε ρωτήσω, Μαρίνα. Και, 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 και. Θα μας δώσει τη δυνατότητα της απόδειξης, οπότε θα κάνουμε τις θεωρίες μας ή τα θεωρήματά μας. Ε, η ακρίβεια αυτών των θεωριών, έτσι, η ακρίβεια αυτών των θεωριών, δίνει, σε αυτό τον το εφελοειδέ, το χρηματάκι, το αυτό και τα λοιπά, που είναι ο μικρό κόσμο με τι ιδιότητε του, τι τελείω ε, διαφορετικέ έτσι και σε μεγέθη από τον κόσμο των φαινομένων, τον φαινομενικό που έχουμε, ε, που τους δίνει λοιπόν ε, πραγματική υπόσταση που είναι μαθηματική υπόσταση. Μαθηματική υπόσταση. Και αυτή η μαθηματική υπόσταση, ε, ας δούμε παραδείγματο χάρη του μυαδικού αριθμού, που ξέρουν όλοι οι μαθηματικοί, όλοι, όλοι όλοι όλοι, ότι ε, διαθέτουν ε, μια βαθιά και αιώνια πραγματικότητα που ξεπερνά τον κάθε κάθε μεγάλου, μικρού, μεσαίου, δεν έχει σημασία το μέλλον, μαθηματικού. Μάλιστα. Τελείως το ξεπερνά. Άρα λοιπόν, αυτό που συνειδητοποιούμε σήμερα είναι οι απόψει του Πλάτωνα για τον κόσμο των ιδεών που είναι τα μαθηματικά, ιδέες, που ξέρουμε ότι αυτές τις ιδέες τις προσεγγίζει ο νους ενιοποιώντας τες, έννοιες. Και, και ε, θα κλείσω ε, με μία ανάλυση που έχω πάρει από διαφορετικά βιβλία μεγάλων μαθηματικών και τα έχω ενώσει για τον Πλάτωνα, για τα μαθηματικά. Ε, ο ιδεατός κόσμος, λέει ο Πλάτωνας, ε, γιατί είπαμε ότι τι ε, τις μαθηματικές μπορούμε, τις ιδέες μπορούμε να τις προσεγγίσουμε με το νου. Ο νους αντιλαμβάνεται με έννοιες, έννοιωπη. Και έννοια σημαίνει εννοώ. Έχει αντιληφθεί την Λοιπόν, ο ιδεατός κόσμος είναι ξεχωριστός και τελειότερος από τον κόσμο τον υλικό που ζούμε. Ο νους μας κάθε φορά που αναλογίζεται μια μαθηματική αλήθεια προσεγγίζει ή έρχεται σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο και τον αντιλαμβάνεται χρησιμοποιώντας μαθηματικούς συλλογισμούς αλλά και τη διέστηση. Και τη διέστηση μέσα. Και τη διέστηση. Γιατί ο νους μας είναι μέτοχη ουσία της φύσης. Και γνωρίζοντας σήμερα ότι μέσα στον εγκέφαλό μας τους νευρώνες έχουμε σωληνίσκους βιολογικούς που αποτελούνται από υποσωματίδια που είναι αυτά που φέρνουν την πληροφορία και που η επεξεργασία γίνεται με τις υπερθέσεις τους. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι έλεγε ο παππούς ο Πλάτωνας και πόσο η σύγχρονη επιστήμη τον δικαιώνει. Και, και, ε, λέει ο Πεν για να τιμήσω αυτόν που μας, μας έδωσε τη δυνατότητα να τα πούμε όλα αυτά, τον Πλάτωνα δηλαδή, με την εκπληκτική του διορατικότητα ο Πλάτων μπόρεσε να προβλέψει στηριζόμενος στις λιγοστές πειραματικές αποδείξεις της εποχής του, ότι ενώ η μελέτη και κατανόηση των μαθηματικών είναι χρήσιμη αυτή καθ' αυτή, από την άλλη μεριά οι μηχανισμοί, οι μηχανισμοί του πραγματικού κόσμου είναι δυνατόν να κατανοηθούν μόνο μέσα από σωστά μαθηματικά και με την προσέγγιση τους μέσω της νόησης. Έχουν περάσει λέει για τη γεωμετρία που μας έδωσε τα πολύγωνα και τις ιδέες αυτές 23 αιώνες και όμως σε αυτά και στο ευδόξου του μαθητή του ε, σημαντικό τμήμα της θεωρίας του Αινστάιν, ε, η κβαντοδική θεωρία, οι σύγχρονες μαθηματικές μας ανακαλύψεις συνεχίζουν να βασίζονται σε αυτά. Αυτά κυρίες και κύριοι από την Μαρία Τζάνη και την ανάλυση για το μαθηματικό Πλάτωνα. Όπω καταλάβατε, οι ιδέε είναι αριθμοί. Οι αφηρημένε έννοιες είναι αριθμοί. Κι αν πούμε λοιπόν λόγου χάρη ότι η ελευθερία έχει μια τιμή, είναι το νούμερο 1, ας πούμε, επειδή το 1 είναι 1. Κάτι παραπάνω από 1 δεν είναι 1 και κάτι λιγότερο από 1 πάλι δεν είναι 1. Η ελευθερία έχει μια τιμή και δεν υπάρχει ο λίγων από ελευθερία. Όπως λέμε ο λίγων από γιουβέτσι. Η ελευθερία δεν είναι γιουβέτσι. Η ελευθερία είναι πολύ συγκεκριμένο πράγμα το τι είναι, διότι είναι ένας πολύ συγκεκριμένος αριθμός. αριθμός. Λίγο πιο λίγο ή λίγο πιο πολύ καταντάει η ασυδοσία ή η σκλαβιά. Αριθμός λοιπόν, να η φιλοσοφία του μαθηματικού. Και, και την αγάπη και τη φιλοσοφία και την ελευθερία και το δίκαιο δεν μπορείς να τα κάνεις αλγόριθμο Γιώργο. Κομμένη, και να τα Κομμένη τα ρήφα τα να τα τα στα δικά σου μέτρα. Δεν, δεν μπορείς να τα κάνεις αλγόριθμο αυτά. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, μπορείς να τα προσδιορίσεις μόνο με ιδιότητε. Το πι έχει ιδιότητα. Το φι έχει ιδιότητα. Μόνο με ιδιότητε. Δηλαδή με ποιότητε. Ιδιότητε και ποιότητε. Γεια σας.